Καλημέρα, ευχές σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα να έχουμε, καλή αυριανή στις φίλες και τους φίλους μας. Εύχεστε να είστε γεροί, δυνατοί και τα θέματα τα οποία εξετάζουμε και με τα οποία ασχολούμαστε είναι η ανησυχία όλων. Από τον Εύρο ψηλά-ψηλά πάνω στην Ορεστιάδα μέχρι χαμηλά-χαμηλά στην Κρήτη, ενώ γεωγραφικά. Διότι είναι τα ζητήματα τα οποία είναι στην κάθε γειτονιά και στο κάθε σπίτι ζέοντα. Λοιπόν, υπάρχει, υπάρχει το άγρια, το εντελώς. Πάμε τα άγρια. Και όταν λέμε άγρια, αναφερόμαστε δυστυχώς η πληθώρα των περιστατικών που έχουμε το τελευταίο διάστημα με θύματα παιδιά, κακοποιήσεις παιδιών. Ήδη βλέπουμε την κυρία Έλενα Αράπτη. Μαύρα μάτια κάναμε να σας δούμε, κυρία Αράπτη. Καλημέρα. Και με μεγάλο έργο και προσφορά στο κομμάτι αυτό το θέμα της κακοποίησης. Και ξέρετε, κυρία Αράπτη, καλή σας ημέρα. Θα το ξετινάξουμε, θα μου επιτρέψετε να πω. Έχετε έργο πάνω σε αυτό και θέλουμε να το συζητήσουμε. Αλλά να ξεκινήσουμε, θα μας επιτρέψετε από τη συνάδελφο την Μαρία Τιντομαρά να μας δώσει λίγο το ρεπορτάζ και τις λεπτομέρειες για να πάμε παρακάτω. Αυτό Μαρία, που χαρακτηρίσαμε άγριο. Ε? Μαρία. Μαρία. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Καλή Κυριακή. Πάμε όσο στην μπορεί να είναι καλή με τα θέματα που συζητάμε, έτσι. Ναι, ναι, Μαρία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από αυτό το θέμα, από τα φιλιατρά. Τι συνέβη εκεί? Ένας πατέρας βουλγαρικής καταγωγής την Κυριακή που μας πέρασε πριν μια εβδομάδα πήγε και κατήγγειλε στην αστυνομία ότι η μεγάλη του κόρη 19 ετών γράφτηκε, δεν είναι 19, είναι 18 ετών και 2 μηνών και ο 28χρονος φίλος της εξέδιδαν στην πορνεία την 14χρονη αδελφή της κοπέλας. Από εκεί και μετά εξελίσσεται ένα δράμα, μάλλον έφτασε στη δημοσιότητα το δράμα, το οποίο προφανώς εξελισσόταν πολύ καιρό τώρα. Και το δράμα είναι το εξής. Μιλάμε για δύο κορίτσια που και τη η μεγάλη κόρη είναι οριακά ενήλικη, 18 και 2. Μην φανταστείτε παιδί είναι, Μαρία. Ότι μιλάμε για έναν άνθρωπο. Παιδί είναι και το κάνει ακόμα πιο σκληρό αυτό είναι το οποίο μας περιγράφεις. Ναι. Είναι παιδί. Έχω να σας πω πολλά σκληρά για αυτή την ιστορία, γιατί θεωρώ ότι πέρα από το κομμάτι το νομικό, που εντάξει πήρε την οδό του, προφυλακίστηκαν και τα δύο παιδιά, ενώ η 18χρονη και ο φίλος της, ο 28χρονος. 30 χρόνια είναι αυτός καθόλου. Ένα δράμα. Παιδιά, δεν είναι, αλλά δεν θα σταθούμε σε αυτόν. Είναι ένας ενήλικος. Έτσι, και είναι ένας άνθρωπος που ανασκεύασε κιόλας την απολογία του κατά τη διάρκεια της πολύωρης διαδικασίας που ακολουθήθηκε την Παρασκευή στην Ανακρίτρια και στην Εισαγγελέα της Κυπαρισίας, όπου βεβαίως ομόφωνα αποφάσισαν την προφυλάκηση. Τι γίνεται όμως? Θεωρώ ότι πρέπει να σταθούμε στην οικογένεια. Και εκεί είναι το ζήτημα. Η οικογένεια και η κοινωνία. Είναι κάτι που ανέδειξε στις δηλώσεις της μετά την προφυλάκηση των δύο παιδιών η δικηγόρος που ανέλαβε με νομική υποστήριξη, και ξέρουμε όλοι τι σημαίνει αυτό, έτσι, η κυρία Δήμητρα Χριστοδούλου από την Κυπαρισία. Αυτό που είπε λοιπόν είναι ότι εκεί έχουμε ένα μειωμένο καταλογισμό, αν θέλετε, στα κορίτσια, όχι μόνο γιατί ηλικιακά είναι ανώριμα, και το περιβάλλον και κοινωνικά και εκπαιδευτικά είναι ανώριμα. Εγώ βρέθηκα στα φιλιατρά και στην Κυπαρισία από την πρώτη στιγμή. Ναι, Μαρία μου, στο πρώτο άκουσμα δεν νοείται αυτή η δήλωση να έχει βασιμότητα. Περιέγραψέ μας όμως αυτό που θες να μας περιγράψεις, γιατί και 18 ετών, παρά το γεγονός ότι χαρακτήρισα παιδί, δεν μπορεί να μην αντιλαμβάνεται την πράξη της. Κι όμως, φάνηκε ότι δεν την αντιλήφθηκε μέχρι που της εξήγησε η δικηγόρος ότι θα προφυλακιστεί. Όταν δίνεις τη μικρότερη αδελφή σου ναρκωτικά, ας πούμε, δεν το αντιλαμβάνεσαι, δεν ξέρουμε τα στοιχειώδη, το καλό και το κακό. Αυτό ακόμα δεν έχει αποδειχθεί, γιατί δεν έχουν βγει ιστολογικές, έτσι. Ναι. Αλλά να σταθούμε στο εξής. Να σας πω τι συνάντησα εγώ εκεί. Συνάντησα έναν πατέρα που είναι στο μεροκάματο όλη την μέρα. Μία μητέρα που αντιμετωπίζει δυσκολίες υγείας και που μεγαλώνει μία 18χρονη, αυτή την κοπέλα, η οποία έχει ήδη ένα μωρό 2 ετών, δηλαδή έγινε μητέρα στα 16 της.
αγνώστου πατρός το παιδί, ναι, μεγαλώνει ακόμα τη 14χρονη, μεγαλώνει ένα ακόμη αγοράκι 7 ετών και θεωρώ ότι η οικογένεια έδειξε μία πλημελή αντιμετώπιση σε αυτά τα γεγονότα. Μισό λεπτό τώρα, γιατί για να το πιάσουμε. Είναι υπάρχει άλλο πράγμα το πλαίσιο το οποίο βάζεις. Λες δηλαδή ότι ενδεχομένως να μην έχουν υψηλή εκπαίδευση, να έχουν οικονομικά προβλήματα, ακριβώς, να υπάρχουν από νωρίς, ναι, δυσκολίες όταν έχεις τα 15 ουσιαστικά η σύλληψη από άγνωστο πατέρα ένα παιδί. Και άλλο πράγμα ότι δεν κατάλαβα και τι έκανα και εκδίδω την 14χρονη αδερφή μου για να βγάλω χρήματα. Προφανώς, Μαρία, όλα τα άλλα δεν μπορεί να είναι έργο της δικαιοσύνης όλα αυτά. Θέλεις να φωτογραφίσεις ένα προβληματικό περιβάλλον, αυτό, μια προβληματική οικογένεια. Γιατί αυτό, κάποιος πατέρας αυτό που εργάζεται ακριβώς όλη την ημέρα για ένα μεροκάματο ή κάποια μητέρα που κάνει κάτι ανάλογο, δεν σημαίνει ότι έχουν προβληματική οικογένεια. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Όχι, όχι, όχι. Μιλάμε για ένα περιβάλλον πολύ συγκεκριμένο και μιλάμε και για τις δομές πια, έτσι. Γιατί από το ρεπορτάζ, ξέρετε τι διαπίστωσα, ότι είναι μία μόνο περίπτωση από τις αρκετές που συμβαίνουν εκεί στην περιοχή της Τριφυλίας, ναι, γιατί εκεί ζουν πολλοί εργάτες γης. Ναι. Από χώρες, ναι, από τις χώρες, έτσι, από παντού. Ναι. Τι γίνεται λοιπόν, όλη η τοπική κοινωνία μου είπε το ίδιο πράγμα. Εντάξει, ναι, ήταν θέμα, ένα από τα θέματα που βγήκε στην επικαιρότητα. Η τοπική κοινωνία και σου είπε ποιοι είναι οι πελάτες της 14χρονης αυτής και των άλλων, βέβαια, πολλών που λες εσύ ανάλογων περιπτώσεων που υπάρχουν, ναι, σου είπε η τοπική κοινωνία. Έτσι, ναι, ναι, μου είπε η τοπική κοινωνία. Τι σου είπε. Και το θέμα είναι, είναι αλλοδαποί, ναι, είναι και ντόπιοι όμως. Α. Έτσι, υπερήλικες, να, που καταλαβαίνετε τώρα, έτσι. Όχι, δεν καταλαβαίνουμε. Μαρία, δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τίποτα. Καθόλου δεν καταλαβαίνουμε. Πια δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τίποτα. Αν ζητάμε εμείς, ναι, την ευθύνη του πολίτη, το τι γίνεται στη διπλανή πόρτα, αν η γυναίκα, η γειτόνισσά του είναι χτυπημένη, ή αν το παιδί το ακούει να ουρλιάζει και δεν μιλάει, πόσο μάλλον το να πηγαίνει και να βιάζει. Δεν το καταλαβαίνουμε. Έτσι. Α, βιασμός δεν υπήρχε. Μισό λεπτό. Βιασμός επιχρήμαση, δεν υπήρχε. Επιχρήμαση. Έτσι. Σε έναν, ναι, υλικό. Δεν υπήρχε βιασμός. Σε έναν υλικό. Εννοώ, δεν βρέθηκε ιατροδικαστικά. Ναι. Δεν βρίσκονται ίχνη βιασμού. Βρέθηκε βεβαίως στην ουσία. Μαρία, έτσι, μου, που μιλάμε για ένα 14χρονο, ναι, παιδί. Μιλάμε, ναι, για ένα 14χρονο παιδί και αυτό, ναι, είναι εγκληματικό για όποιον πάει μαζί του. Τελεία. Μάλιστα. Γι' αυτό και θα κινηθεί η εισαγγελία και σε ένα 14χρονο παιδί δηλαδή που σου λέει πλήρωσέ με και θα ερχόμαστε σε επαφή ερωτική και εσύ το πληρώνεις και έρχεσαι, δεν είναι ένα παιδί το οποίο εκδίδεται. Έτσι. Είσαι ένας παιδόφιλος. Αυτό είσαι. Και πόσο μάλλον διέθετε και την ασφαλειότητα. Κυρία Ράπτη, ελάτε γιατί έχετε μεγάλη εμπειρία από αυτά τα οποία εμείς τώρα επιχειρούμε να προσεγγίσουμε την επικαιρότητα. Πάντα με μια, ναι, ψυχραιμία. Τη χάνουμε δυστυχώς το τελευταίο διάστημα αυτή την ψυχραιμία, γιατί έχουν μαζευτεί πολλές περισσότερες υποθέσεις από αυτές που μπορεί το μυαλό μας να συλλάβει. Εδώ λοιπόν έχουμε τη Μαρία που μας δίνει το ρεπορτάζ και λέει: αυτή είναι μία από τις πολλές υποθέσεις οικογενειών με προβλήματα, ενδεχομένως με δυσκολίες που τα ανήλικα παιδιά τους εκδίδονται και που γύρω-γύρω αλλοδαποί και ντόπιοι. Δεν είναι κεραυνό στην εθρία. Ναι. Αυτό μας λέει η Μαρία. Είναι οι πελάτες. Και ουσιαστικά τα στόματα είναι κλειστά γιατί υπάρχει ένα τέτοιο αλυσβερίσι. Πώς κόβεται αυτό το πράγμα. Κάποια γενικά χαρακτηριστικά. Ναι. Περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης έχουμε πολλά. Τελευταία δημοσιοποιούνται όλο και περισσότερα. Σωστά. Βέβαια, στο βαθμό που εγώ ασχολούμαι τα τελευταία 8 χρόνια, ένα περιστατικό την εβδομάδα έχουμε στη δημοσιότητα. Ναι. Απλά δεν δίναμε τόση προσοχή όση δίνουμε τελευταία, ναι, γιατί έχει ευαισθητοποιηθεί ιδιαίτερα η κοινωνία. Κυρία Ράπτη, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά εσείς δώσατε και δώσατε ως άνθρωπος, πέρα από της κοινοβουλευτικής σας παρουσίας, και ασχοληθήκατε και μας φέρατε στο φως το 1:5. Είναι απίστευτη αυτή η αναλογία. Ναι, ναι, ναι. Το 16% 5... έχετε πει των παιδιών. Στην Ελλάδα, ναι. Στην Ευρώπη, 1 στα 5 παιδιά πέφτει θύμα κάποιας μορφής σεξουαλικής κακοποίησης. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Υγείας, προκύπτει ότι το 16% των παιδιών πέφτει. Και τι έχουμε τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση, που είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο. Ο δράστης, ναι, είναι από το οικείο περιβάλλον του παιδιού, είναι από το στενό οικογενειακό, συγγενικό ή φιλικό περιβάλλον, από τον κύκλο εμπιστοσύνης. Η αδελφή εξέδιδε την αδελφή. Έχουμε σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση.
Αυτό το δεν κατάλαβα που λέει η Μαρία, το οποίο προφανώς υπάρχει ως επιχείρημα. Δεν κατάλαβα, ξέρω εγώ, επειδή εγώ δεν το αντιλαμβάνομαι πρέπει να σας πω, γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι φτωχοί και όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα μπαίνουμε στις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης τοπικής κοινωνίας. Εγώ θέλω να σας πω ότι τις περισσότερες φορές τα παιδιά θύματα είναι παιδιά ευάλωτα. Και τις περισσότερες φορές βλέπουμε ότι οι γονείς δεν είναι κοντά. Γιατί όταν οι γονείς είναι κοντά, αν κάτι συμβεί, το παιδί θα μιλήσει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση βλέπουμε όμως ότι υπήρχαν και ουσίες που ουσιαστικά καθιστούσαν το παιδί ανήμπορο να αντιδράσει. Μας λέει η Μαρία το Μαρά ότι ακόμα περιμένουμε τις τοξικολογικές για να είμαστε εμείς δημοσιογραφικά ακριβολόγοι. Δεν αλλά είναι ότι υπάρχει αυτή η περίπτωση. Ναι. Κύριε Ράπτε, απλώς συγγνώμη για να σας αφήσουμε επιτέλους να τα πείτε απνευστή, γιατί εσείς έχει αξία να ακουστείτε. Απλώς και αυτό για να μην γίνει καμία παρανόηση, με αγχώνει πολύ. Ξέρετε γιατί έχουμε γονείς που πραγματικά δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ για 3 και 60 και λείπουν από το σπίτι πολλές ώρες και φτάνουν στο σπίτι και τελικά το ταμείο είναι μείον, δεν τα βγάζουν πέρα. Και είναι κρίμα να νιώσει κάποιος ότι τον φωτογραφίζουμε ως τον ασυνεπή γονέα που μπορεί το παιδί του να καταλήξει εκεί. Δεν λέμε αυτό. Οπότε δώστε μας εσείς κοντά ο γονιός. Δεν είναι μόνο να περνάει χρόνο με το παιδί. Μπορεί υποχρεώσεις να τον κρατούν μακριά. Αλλά όταν γυρίζει από τη δουλειά, να κουβεντιάζει με το παιδί. Να τον νιώθει το παιδί κοντά. Να τον νιώθει σύμμαχο. Ώστε αν κάτι συμβεί, το παιδί να βρει τη δύναμη να του μιλήσει. Αν ο γονιός είναι πάρα πολύ αυστηρός, το παιδί δεν θα βρει το θάρρος να καταγγείλει κάτι που έχει συμβεί, για το οποίο προφανώς και νιώθει ντροπή, ενοχή, φόβο. Αντιλαμβάνεστε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις η σιωπή υπάρχει, γιατί τα θύματα νιώθουν πάρα πολύ άβολα για αυτό που συμβαίνει. Οι δράστες στοχεύουν να τα κάνουν να νιώσουν συνένοχα, γιατί έτσι διατηρούν και τη σιωπή, και δεν είναι εύκολο να μιλήσουν. Ο γονιός οφείλει να κάνει δύο πράγματα. Το πρώτο είναι να προστατεύσει το παιδί, πώς, ενημερώνοντάς το ώστε να ξέρει πώς να βάλει τα όρια του. Το δεύτερο στάδιο είναι να βρίσκεται κοντά, να έχει την επίβλεψη του παιδιού, να προσέχει ακόμα και όταν το παιδί βρίσκεται με πρόσωπα που γνωρίζει και εμπιστεύεται, γιατί εκεί κυρίως βρίσκεται ο κίνδυνος, που σημαίνει παρατηρώ αν το παιδί μου δέχεται τακτικά δώρα από συγκεκριμένο άνθρωπο. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο συγκεκριμένο περιστατικό του βιασμού και της περίπτωσης όπου η αδελφή εξέδιδε την αδελφή. Πριν από λίγες μέρες είδαμε ότι ο θείος σας ελγούσε στο 8χρονο παιδί που είχε την κηδεμονία του. Γιατί ο θείος απορρίπτει αυτές τις κατηγορίες. Φέρεται. Ναι. Μα δεν είναι, μπορεί να είναι ο θείος, μπορεί να είναι ο παππούς, μπορεί να είναι ο πατέρας, μπορεί να είναι ο ξάδελφος, μπορεί να είναι ο νέος σύντροφος της μαμάς που είναι χωρισμένη, μπορεί να είναι ένα πρόσωπο στο οικείο περιβάλλον. Προσέχουμε αν το παιδί μας δέχεται τακτικά δώρα από ένα συγκεκριμένο άνθρωπο. Προσέχουμε αν έχει μυστικά. Αν ένα μικρό παιδί έχει μυστικό με έναν ενήλικα, αυτό είναι ύποπτο. Φροντίζουμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του παιδιού για να μας πει ποιο είναι αυτό το μυστικό. Ζητάμε από το παιδί να μας ενημερώνει αν κάποιος προσπαθεί να το απομονώσει. Είτε μέσα στο σπίτι, σε κάποιο δωμάτιο, είτε στο σχολείο, σε κάποια αίθουσα, στο γυμναστήριο, στα ποδητήρια. Φροντίζουμε δηλαδή να έχουμε μια άμεση και ευθεία επικοινωνία με το παιδί. Ώστε αν κάτι συμβεί, εκείνο να έρθει να μας μιλήσει. Κυρία Ράπτη, θέτεται ένα μεγάλο κεφάλαιο που είναι το ζήτημα της οικογένειας, της μητέρας, του πατέρα. Υπάρχει και ένα επίσης μεγάλο κεφάλαιο, με πολύ μεγάλη τιμή προς τους εκπαιδευτικούς μας, γιατί ορισμένες εκ των περιπτώσεων ξεκίνησαν από τους εκπαιδευτικούς μας. Βεβαίως. Και εδώ έχουμε μια μαθήτρια η οποία πήγε και μίλησε στη δασκάλα και αμέσως η δασκάλα απευθύνθηκε στην αστυνομία. Ναι. Πάρα πολύ σημαντικό. Άμεσα επικοινώνησε με την αρμόδια διεύθυνση της αστυνομίας ώστε να παρέμβει. Και ξέρετε, όσο πιο γρήγορα καταγγείλουμε ένα περιστατικό, τόσο πιο εύκολα μπορούμε να βρούμε και στοιχεία. Γιατί κάποιες εξετάσεις όπως είναι οι ιατροδικαστικές δεν έχει νόημα να γίνουν μετά από κάποιες εβδομάδες, μετά από κάποιους μήνες. Ναι. Απλά ταλαιπωρούν και κάνουν το παιδί να νιώσει άβολα. Όσο πιο άμεσα παρεύουμε, τόσο πιο γρήγορα το παιδί θα γλιτώσει. Πάντως, και εδώ είναι Ράπτη, η δική μας ευθύνη. Επειδή όλοι όσοι υποψιαζόμαστε κάτι, να μιλήσουμε. Ναι, έχετε αναφερθεί στο ότι ακριβώς έχει πάρει διαστάσεις αυτό το θέμα της κακοποίησης των παιδιών και έχετε προτάξει την ανάγκη να πάρθουν μέτρα, δρομολογούνται νέα μέτρα, έτσι ώστε να έχουμε ένα πιο ισχυρό πλωστάσιο. Αυτό έγινε με πρωτοβουλία του ίδιου του Πρωθυπουργού. Ναι. Ο οποίος ανακοίνωσε για να σας θέσουμε το ερώτημα, είδαμε ότι κάποιες δομές και κάποιοι φορείς είχαν δώσει το OK και τη συγκατάθεση αναφερόμαστε στην περίπτωση της 7χρονης στην Κρήτη, έτσι, που δεν ξέρουμε είχε πάει κανείς να δει που μένει αυτό το παιδί. Ποιοι είχαν αποφασίσει και είχαν δώσει την επιμέλεια αυτού του παιδιού σε έναν άνθρωπο που, όπως μαθαίνουμε, είναι προβληματικό.
Ήταν προβληματικός. Για να δοθεί η άδεια να πάει ένα παιδί κάπου, προφανώς και γίνεται η ανάλογη έρευνα πριν πάει. Απλά θέλω να σας πω ότι στη συγκεκριμένη μορφή κακοποίηση σεξουαλική δεν είναι εύκολο να καταλάβεις ότι κάποιος άνθρωπος έχει αυτή την τάση. Όταν εμπιστεύεσαι το παιδί σε ένα πρόσωπο συγγενικό, όταν δεν υπάρχει ο μπαμπάς, όταν η μαμά δεν είναι σε θέση να φροντίσει το παιδί, από το να πάει σε ένα ίδρυμα, η πρώτη επιλογή, λογικό είναι, να είναι κάποιος από το συγγενικό περιβάλλον, ο οποίος θα αγκαλιάσει και θα προστατεύσει αυτό το παιδί. Κυρία Ράπτη, καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά γινόντουσαν επί δεκαετίες και τα στόματα ήταν κλειστά. Τώρα αρχίζουμε και τα συζητάμε. Παλιά, για παράδειγμα, ο δάσκαλος όχι μπορούσε, έπρεπε να δίνει και καμία στον μαθητή, να τον φέρει στον ίσιο δρόμο. Μετά λέμε όχι ο δάσκαλος, ο γονέας. Τώρα λέμε ούτε ο γονέας. Αλλάζει, θέλω να πω, σιγά-σιγά η νοοτροπία. Όμως αντιλαμβανόμαστε ότι το πρόβλημα, το μεγάλο πρόβλημα, είναι ακόμα εκεί. Όσο εμείς, τα μέσα δηλαδή, δημοσιοποιούμε όλα αυτά τα εγκλήματα τα οποία γίνονται, περιορίζονται καθόλου οι δράστες. Γιατί, για παράδειγμα, ακούμε για την κακοποίηση των γυναικών και προχθές πάλι μία γυναίκα ξυλοκοπήθηκε στη μέση του δρόμου από τον σύντροφό της, ο οποίος κάποτε την είχε μαχαιρώσει κιόλας. Μία δεύτερη γυναίκα απήχθη και τη βρήκανε σε ένα προπαγκάζ γιατί τη ζήλευε, λέει, φοβότανε ότι μπορεί να είναι με κάποιον άλλον. Με την δολοφονία του Άλκη, χθες είχαμε περιστατικό, προχθές πάλι ανάλογο με μαχαίρι. Συμπεύκη, επειδή το παιδί φορούσε τη φόρμα της ΑΕΚ, του επιτέθηκε χούλιγκαν. Θέλω να πω, λοιπόν, μαζεύεται κανείς όταν αυτά τα θέματα παίρνουν προβολή ή ενδεχομένως. Κάποιοι, τι να πω, ξεσαλώνουν, σου λένε υπάρχουν κι άλλοι, φυσιολογική είναι η συμπεριφορά μου. Το να δημοσιοποιούνται τα περιστατικά βοηθάει σε δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη είναι ότι κι άλλα παιδιά μπορούν να παραδειγματιστούν, παιδιά που σήμερα βιώνουν σεξουαλική κακοποίηση, και να βρουν τη δύναμη από τα άλλα παιδιά να μιλήσουν και να καταγγείλουν αυτό που βιώνουν ώστε να γλιτώσουν από αυτό. Mm-hmm. Ταυτόχρονα όμως, σαφώς μπορεί να αποτρέπονται και οι δράσεις, αλλά πιο πολύ πιστεύω ότι οι δράσεις αποτρέπονται όταν το νομοθετικό πλαίσιο είναι πιο αυστηρό. Εμείς μέσα από το Εθνικό Σχέδιο Δράσης προσπαθούμε να δουλέψουμε και στην πρόληψη, ώστε να προλάβουμε να ενημερώσουμε τα παιδιά, να ξέρουν πώς να αντιμετωπίσουν ένα περιστατικό, να ξέρουν πώς να προστατευτούν, να μειώσουμε τα παιδιά θύματα, αλλά ταυτόχρονα θέλουμε να μειώσουμε και αυτά που καταγγέλουν, και το γεγονός ότι σήμερα αυτά τα περιστατικά είναι σε δημοσιότητα είναι ένα θετικό βήμα. Και είναι ένα θετικό βήμα γιατί δρομολογούνται. Ανακαλώ στη μνήμη μου, πριν από χρόνια είχατε κάνει, μαζί είχαμε παρουσιάσει πάλι από την εκπομπή της ΕΡΤ, τα στοιχειώδη που αγγίζουμε το παιδί. Και δεν το λέμε στους γονείς ή στον ενήλικα. Στα παιδιά λέμε που επιτρέπεται να αγγίζει ένας ενήλικας το παιδί. Βεβαίως. Είναι από τα ενημερωτικά εργαλεία του προγράμματος 1 στα 5 για την πρόληψη παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης, που ουσιαστικά διδάσκουμε στα παιδιά 4, 5, 6, 7 ετών, σε αυτές τις πολύ τρυφερές ηλικίες, στις οποίες στοχεύει και ο δράστης για να το παραπλανήσει. Κυρία Ράπτη. Ναι. Μάθετε στο παιδί σας τον κανόνα τον εσώρουχο. Τον κανόνα του εσώρουχου, ώστε το παιδί να ξέρει να βάζει τα όρια του. Ουσιαστικά προσδιορίζουμε τη διαφορά ανάμεσα σε ένα καλό και ένα κακό άγγιγμα, ώστε να ξέρει το παιδί ότι μπορεί να δεχτεί το άγγιγμα στα μαλάκια, στη μητούλα, στο χεράκι, αλλά ως εκεί. Δεν θα πρέπει να επιτρέπει σε κανένα να το αγγίζει στην περιοχή που βρίσκεται το εσώρουχό του. Ναι. Ούτε το παππού, ούτε το θείο, ούτε τον ξάδελφο, ούτε τον όνο. Σωστά. Κανέναν. Έτσι το παιδί ξέρει ότι έχει δικαίωμα να αρνηθεί ακόμα και ένα άγγιγμα που δεν επιθυμεί. Ουσιαστικά μαθαίνει ότι το σώμα του ανήκει. Κυρία Ράπτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, είναι πολύ. Λίγο, θέλουμε και άλλο χρόνο να πούμε και άλλα πράγματα. Ιδίως αυτά τα οποία μας μετέφερε η συνάδελφός μας, η Μαρία Τομαρά, είναι πραγματικά αποκαλυπτικά και συγκλονιστικά. Κυρία Ράπτη, σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, καλημέρα σας. Παίρνω τα φιλάδια που έφερε η κυρία Ράπτη να τα δώσω σε παραλήπτη σωστής ηλικίας, να τα διαβάσει.